Κύριε Στεφανή, ακούστε, νομίζω ότι και έξυπνος είστε και καταλάβατε τι είπαμε. Αν θέλετε να μιλήσουμε για εξοπλισμούς, είμαστε έτοιμοι. Εμείς λέμε... Συγγνώμη. Ναι, το ξεχνάω. Τώρα τι να κάνουμε. Να συνηθίσουμε. Στο τέλος δεν μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς μάσκα. Λέω λοιπόν ότι αν θέλετε να μιλήσουμε για εξοπλισμούς, να μιλήσουμε. Σας είπα για μονομέρεια. Σας έχω πει άλλη φορά ότι μπορεί να σας στείλουν τα F-16 αντί να βομβαρδίσουν τη Σμύρνη, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα και να μην εκλειφθεί, να πάνε και να βομβαρδίσουν τα Λευκά Όρη και την Κρήτη, γιατί αυτοί κρατάνε τα κλειδιά. Σας είπα για τη μονομέρεια την ατοϊκή, που κοστίζει πανάκριβα. Εμείς τι λέμε, βεβαίως χρειάζονται εξοπλισμοί, δεν μπορεί να πει κανένας, να ζούμε στην κοινωνία που θα θέλαμε εμείς. Όμως θα μπορούσε να είναι πολυδιάστατη, που σας αρέσει και η έφραση. Για να μπορείς σε κάποια περίπτωση που κάποιος, και το έχει κάνει, δεν έστειλαν τα αεροπλάνα τώρα, δεν το ξέρετε στην Κύπρο, να μπορείς να έχεις και εφεδρίες, να μην εξαρτάς, αν σου κόψεις τα ανταλλακτικά αύριο και τα πυρομαχικά, γιατί έχει δικά τους συμφέροντα, και αυτά δεν είναι εξωπραγματικά που λέμε. Έχουν αποδειχτεί και στην ιστορία πώς γύρισαν τα πράγματα. Πάρτε μικρασιατική καταστροφή. Πώς γύρισαν, μόλις εξασφαλίσαν τα πετρέλαια οι Εγγλέζοι, μας τσακίσανε. Ωραία, ήσασταν σαφείς. Άρα λοιπόν, μην μας λέτε, εμείς ακριβώς κάνουμε μια τέτοια πολιτική που συμφέρει τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και είμαστε αντίθετοι. Τόσα χρόνια, το 7 προς 10 το ξεχάσατε, πού κατέληξε. Τρέχουμε ο ένας μετά τον άλλον, και η Τουρκία και η Ελλάδα, για εξοπλισμούς. Και το αποτέλεσμα του δρόμου είναι να παίρνει το κύπελο οι πολεμικές βιομηχανίες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παφίλη.